είναι η σεζόν άλλη μία χρονιά μαζί με την Ναταλία. Οι σεζόν είναι πολύ καλές. Γιατί είμαστε μια πολύ αγαπημένη ομάδα, καταρχάς. Είναι μια δυσκολότερη σεζόν, πιο ανταγωνιστική ίσως και στη ζώνη τη δική μας, αλλά με πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε συμπαίκτες. Ένας εκ των οποίων βεβαίως είναι ο Κώστας, που είναι ο Κώστας ο Τσουρός, για να το λέω σωστά, ο οποίος ήταν έτσι κι αλλιώς φίλος μας και συνάδελφος και συνεργάτης την πρώτη μου εμένα χρονιά. Οπότε εμείς είμαστε πολύ καλά, είμαστε αγαπημένοι, κοιτάμε κάθε εβδομάδα τι θέλουμε να βελτιώσουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε και προχωράμε. Τα νούμερα είναι κάτι που σας απασχολούν, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, γιατί γίνεται συνέχεια λόγος γι' αυτό. Εγώ πιστεύω απλά ότι δεν ενδιαφέρει καθόλου τον κόσμο. Πάντα αυτό έλεγα, ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς και εμείς το κάνουμε θέμα μόνοι μας. Ότι τα νούμερα πρωτιά για τον τάδε, πρωτιά για την τάδε, κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης. Δεν ξέρω αν τον κόσμο τον αφορά. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι το κοιτάμε, γιατί είναι ενδεικτικό του πώς πάει η δουλειά σου. Φέτος πάντως είναι μια σεζόν πολύ ανταγωνιστική για όλους. Υπάρχουν πολλές εντάσεις στον αέρα όλων των εκπομπών. Και ουσιαστικά ο ένας αντεπαντά στον άλλον. Το θεωρώ τελείως περιττό, το θεωρώ γέμισμα τηλεοπτικού χρόνου, το θεωρώ όχι βαρετό, τελείως ανούσιο, ναι. Το να συζητάμε μια εκπομπή της εκπομπής της άλλης και της διπλανής και της παραδιπλανής σε θέματα που δεν τα γνωρίζουμε, τι έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους οι άνθρωποι, τι έχουν συμφωνήσει ή δεν έχουν συμφωνήσει, επειδή δεν θα ήθελα να μου συμβεί, προσπαθώ λίγο να κρατάω χαμηλά τη γλώσσα μου σε αυτά τα θέματα. Τελευταία γίνεται και συνέχεια λόγος περί καλών και κακών παιδιών, για όλες αυτές τις κακές συνεργασίες, τις ανάρμοστες συμπεριφορές. Εσύ έχει τύχει να βιώσεις κάτι τέτοιο? Εγώ δουλεύω με καλά παιδιά. Με πολύ καλά παιδιά, πραγματικά. Θανόν έχω υπάρξει κι εγώ κατά καιρούς παλιόπαιδο. Ενώ δεν ήταν πάντα όλα αυτά 30 χρόνια που κάνω τηλεόραση. Μπορεί να μην ήμουν 30 χρόνια άγγελος. Δηλαδή, μπορεί κι εγώ να υπήρξα κάποιες φορές μη διαχειρίσιμη. Αλλά κακό παιδί δεν υπήρξα ποτέ. Η Ναταλία Γερμανού και η ίδια έχει πει ότι έχει υπάρξει μεταξύ σοβαροκιαστίου παλιόπαιδο. Σε συμπεριφορά προς συνεργάτες, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι έχουμε στιγμές καλύτερες ή λιγότερο καλές ή κάποιας έντασης. Η Ναταλία έχει το χαρακτηριστικό της κι αλλιώς να παραδέχεται πάντα και τα δικά της τα λάθη, να ζητάει και συγγνώμη. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος τα πει όλα είναι μαγικά. Οπότε προς τιμήν της που το έχει ίσως παραδεχτεί, εγώ δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο και κανένας από εμάς νομίζω.